Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα είναι ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και φυσικά πολύ γνωστός γιατί είναι πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας. Κύριε Κωνσταντόπουλε, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, θα αρχίσω απευθείας να πω σε ερωτήσεις που έχουν στείλει και πολλοί γονείς εδώ στο Zoopla.gr, διότι όπως γνωρίζετε κι εσείς, τον τελευταίο μήνα παρατηρείται σοβαρή αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στα παιδιά και στους εφήβους. Το βλέπουμε και σε χώρες του εξωτερικού, όπως υποστηρίζουν πολλοί επιστήμονες, και το βλέπουμε λόγω κυρίως της αυξημένης μεταδοτικότητας του βρετανικού στελέχους, όπως λένε από το εξωτερικό επιστήμονες. Το βλέπουμε όμως και στην Ελλάδα να γίνεται αυτό. Εσείς είστε ο ειδικός, εσείς έχετε την εικόνα και σας ρωτάω ευθέως. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή με τα παιδιά, γιατί έχουμε αυτή την αύξηση κρουσμάτων τον τελευταίο μήνα? Κοιτάξτε, και ο ρόλος των παιδιών έχει μεγάλη σημασία στην μεταδοτικότητα και την αύξηση των κρουσμάτων. Mm-hmm. Δεν σας κρύβω ότι στα μέσα Ιανουαρίου που είχα βγει σε διάφορα μέσα, είχα πει ότι δεν θα πρέπει να ανοίξουν τα σχολεία, διότι ακόμα δεν έχουμε κατασταλάξει το τι συμβαίνει με το μεταλλαγμένο στέλεχος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Και δεύτερον, είμαστε στην καρδιά του χειμώνα που γνωρίζουμε σαν παιδίατροι ότι ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος είναι οι χειρότεροι μήνες για τα λοιμώδη υιογενή νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος, και γι' αυτό είπα ότι είμαι αντίθετος στο να ανοίξουν τα σχολεία αρχές Φεβρουαρίου, διότι θα αυξηθούν τα κρούσματα. Πράγματι, μετά από 2 εβδομάδες ξανά κλείσαν τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία, και αυτό υπήρχε λόγος, διότι και τα παιδιά νοσούν. Μπορεί βέβαια να περνάνε πολύ ελαφρά την νόσο, μπορεί να μεταδίδουν σε μικρότερο ποσοστό στους ενήλικες, παρά τα αυτά όμως μεταδίδουν και νοσούν, και αυτό το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και στα νοσοκομεία. Αν πάρω σαν παράδειγμα το νοσοκομείο Βέδων Αγία Σοφία, που είναι από τα μεγαλύτερα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας μας και δέχεται το μεγαλύτερο όγκο των παιδιών. Μέχρι τον κύμα του Νοεμβρίου, μέχρι τα Χριστούγεννα, είχαν νοσηλευθεί περίπου στο νοσοκομείο 40-50 παιδιά τους προηγούμενους 9 μήνες. Από τον Νοέμβριο και μετά ενώσισαν και πήγαν 3 φορές επάνω. Οπότε το σύνολο των παιδιών που νοσηλεύτηκαν μέσα σε ολόκληρο τον χρόνο είναι γύρω στα 160. Δεν είναι βέβαια τεράστιος αριθμός εν σχέση με τους ενήλικες. Παρά τα αυτά, δεν πάβει να είναι 2-3 φορές πάνω από ό,τι ήταν στο δεύτερο κύμα του Νοεμβρίου. Ναι. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά μέσα τα οποία νοσηλεύονται σταθερά, 5, 6, 7 παιδιά σταθερά. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι από το νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία, από τα 150 παιδιά, τα 40, δηλαδή το 1/3 περίπου των παιδιών, είναι μικρής ηλικίας. Είναι κάτω των 3 μηνών. Το οποίο πολύ σοβαρό αυτό. Χωρίς είναι ένα το οποίο έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, αλλά κανένα παιδί δεν έχει από αυτά που έχουν νοσηλευτεί ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά αυτά νόσησαν διότι πήραν τον ιό από τους γονείς, από το περιβάλλον το οικιακό. Βέβαια, στα μεγαλύτερα παιδιά, αν πάμε στους εφήβους και του δημοτικού σχολείου, μεταδίδεται και από τα παιδιά προς τους γονείς, το αντίστροφο. Δηλαδή μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, τους χειμερινούς μήνες ιδιαίτερα, όταν είναι κλειστά τα παράθυρα, είναι κλειστή η χώρη, η μετάδοση είναι μεγαλύτερη. Κύριε Κωνσταντόπουλε, διαπιστώνετε λοιπόν και εσείς το γεγονός ότι εξαιτίας των κρουσμάτων σε παιδιά και εφήβους μολύνονται αυτή τη στιγμή ολόκληρες οικογένειες, έτσι, ότι ο ιός έχει ριζώσει αυτή την περίοδο στα σπίτια? Είναι κάτι το οποίο το παρατηρείτε? Κοιτάξτε, είναι γεγονός. Βέβαια είμαστε τυχεροί εν σχέση με άλλες χώρες, διότι ο καιρός, αν κρίνουμε από μια εβδομάδα που είχαμε το χιονιά, όλος ο άλλος καιρός είναι καλός. Οπότε και σήμερα πόρτες, παράθυρα είναι ανοιχτά. Στη μετάδοση του ιού έχει σημασία, πέραν από τη μάσκα, η οποία είναι το πρώτο,
Το δεύτερο πράγμα το οποίο είναι σημαντικό για μένα και το τονίζω είναι το να αερίζονται οι χώροι. Ναι. Διότι αν σε ένα σχολείο κλείσουν τα παράθυρα, κλείσουν οι πόρτες το χειμώνα όπως γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα που δεν έχουν θέρμανση, αυτό σημαίνει ότι το λίγο υλικό φορτίο που βγάζουν τα παιδιά θα αυξηθεί μέσα στις 2-3-4 ώρες και αυτομάτως θα κολλήσει και ο δάσκαλος. Εσείς επιβεβαιωθήκατε, λέγατε λοιπόν να μην ανοίξουν τα σχολεία όπως μας είπατε και επιβεβαιωθήκατε. Τώρα κατά την άποψή σας είναι χώροι μετάδοσης και διασποράς τα σχολεία αυτή την περίοδο, ειδικά όταν περιμένουμε και έχουμε και ένα βρετανικό στέλεχος στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή και σιγά σιγά αρχίζει να προχωράει, να το ανοιχνεύουμε όλο και περισσότερο εδώ στη χώρα. Είναι χώρος διασποράς δεδομένου, το ένα μου ερώτημα είναι αυτό και το δεύτερο, σας ανησυχεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει επικρατήσει ακόμα στη χώρα η βρετανική μετάλλαξη. Για παράδειγμα στην Ιταλία με το 70% να έχει επικρατήσει, οι Ιταλοί κλείνουν σχολεία. Κοιτάξτε, συμφωνώ απόλυτα ότι τα παιδιά μεταδίδουν. Επομένως, αν ανοίξουν τα σχολεία, είτε μέσα στην αίθουσα, είτε από το περιβάλλον, αν πάτε στα σχολεία το μεσημέρι, γιατί πάω πολλές φορές, περνάω και βλέπω, υπάρχουν 50-60 άνθρωποι έξω στην πόρτα, ο ένας πάνω στον άλλον. Άρα, είτε από τους μεγάλους στα παιδιά, είτε από τα παιδιά στους μεγάλους, υπάρχει ο φόβος να μεταδοθεί. Και αν μεταδοθεί. Αν ανοίξουν τα σχολεία, τι βλέπετε να συμβαίνει? Αν ανοίξουν τα σχολεία, τα παιδιά οπωσδήποτε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, ιδιαίτερα αν επικρατήσει σε μεγάλη πλειονότητα 80-90% το βρετανικό στέλεχος, τότε η μεταδοτικότητα θα είναι μεγαλύτερη και έχουν το εξής, ότι τα παιδιά είναι πιο ύπουλα, διότι πολλά από αυτά είναι ασυμπτωματικά. Δεν το ξέρουν ότι έχουν μολυνθεί με τον ιό. Οπότε, εάν είναι ασυμπτωματικό, μέσα στην οικογένεια που θα μπει στο σπίτι, θα παίξει, θα κλείσει, θα κοιμηθεί στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς. Επόμενο είναι να γίνει και η μετάδοση προς το περιβάλλον του μέσα στο σπίτι. Ναι. Είναι γεγονός αυτό. Οι γονείς ρωτούν ποια είναι τα... Είπατε ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα συμπτώματα. Υπάρχουν όμως και κάποια συμπτώματα όταν ένα παιδί μολυνθεί με κορονοϊό. Ποια είναι αυτά, θέλετε να μας τα αριθμίσετε για να δώσουμε και μια εικόνα στους γονείς και τι συμβουλεύετε τους γονείς να κάνουν σε περίπτωση, ας πούμε, για παράδειγμα, που εμφανίσει κάποιο από αυτά τα συμπτώματα το παιδί τους. Τι πρέπει να κάνουν μέσα στο σπίτι? Κοιτάξτε, καταρχάς το πιο βασικό σύμπτωμα είναι ένας πυρετός, ο οποίος μπορεί να μην είναι μεγάλος, να είναι 38 και 2. Ο οποίος θα επιμένει ο πυρετός. Επιμένει. Ο οποίος επιμένει, δεν πέφτει ο πυρετός, διότι αν είναι μια κοινή λίμωξη του αναπνευστικού συστήματος, σε 3-24 ώρα κατά κανόνα φεύγει μόνη της. Να. Άρα εδώ έχουμε ένα πυρετό ο οποίος επιμένει. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει είναι διαταραχές από το γαστρεντερικό σύστημα. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει διάρειες το παιδί, μπορεί να πονάει η κοιλιά του, μπορεί αργότερα ίσως να βγάλει και εξανθήματα, αλλά είναι πιο προχωρημένο. Εγώ θα συμβούλευα τους γονείς, αν έχουν ένα παιδί το οποίο δεν έχει συνάχη, δεν έχει καταρροή, δεν έχει συμπτώματα κάποιου κρυολογήματος γενικά, τότε θα ήταν σκόπιμο μόλις δουν τον πυρετό και την πρώτη μέρα ακόμα να προβούν σε τεστ για να αποκλείσουν ή όχι. Διότι το να περιμένει 3 μέρες να πέσει ο πυρετός ή όχι θα είναι ίσως λίγο αργά. Μπορεί να έχει μολύνει τους γονείς μέσα στο σπίτι και να είναι αργά. Άρα από την πρώτη στιγμή που θα εμφανιστεί πυρετός θα συμβουλευθούν τον παιδίατρο και ο οποίος θα αξιολογήσει τα συμπτώματα του παιδιού, τι άλλο έχει, και εκεί θα πει αν θα πρέπει να γίνει το τεστ. Πάντως και ο παιδίατρος ακόμα και ο καλύτερος κλινικός γιατρός είναι αδύνατο από την κλινική εξέταση να πει δεν έχει ή έχει. Θα δώσει πιθανότητες, αλλά δεν θα το αποκλείσει. Επειδή όμως η άποψή σας έχει βαρύτητα, διότι αντιπροσωπεύετε την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, η σύσταση, για να το επαναλάβουμε αυτό, είναι ότι αν κάποια τέτοια συμπτώματα υπάρξουν, συμβουλεύετε τους γονείς να προχωρήσουν σε τεστ. Ακριβώς. Εννοείται με ενημέρωση του παιδιάτρου, αλλά για παράδειγμα μπορεί όμως να πει ο παιδίατρος, να υπάρξει ένας παιδίατρος να πει αφήστε το ακόμα και βλέπουμε. Υπάρχει περίπτωση? Δεν νομίζω ότι οι παιδίατροι είναι ενημερωμένοι και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη λίμωξη καλύτερα από κάθε άλλη ειδικότητα. Ωραία. Και τα
και τη λίμωξη τα γνωρίζουν. Άρα αποκλείεται ο παιδίατρος να πει. Εμένα με παίρνουν πολλοί γονείς και μου λένε, μας είπε ο παιδίατρος να κάνουμε το τεστ. Ποια είναι η γνώμη σας? Δηλαδή θέλω μια δεύτερη γνώμη κατά κάποιον τρόπο. Ναι. Και αυτό ήταν και το επόμενο ερώτημα προς εσάς. Ότι γιατί ανησυχούν αυτή τη στιγμή οι γονείς που σας παίρνουν τηλέφωνο? Τι σας εκφράζουν? Κοιτάξτε, βασικά φοβούνται για αυτά καθεαυτά τα παιδιά τους σε πρώτο πλάνο. Όλοι οι γονείς, αγωνείς, για τα παιδιά τους. Και δευτερευόντως για τα άλλα άτομα που βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Αλλά κυρίως είναι για τα παιδιά τους. Ναι. Σας παίρνουν τηλέφωνο και ολόκληρες και οικογένειες, ενώ μια μάνα όπου να σας πει ότι ολόκληρη μου οικογένεια έχει κολλήσει κορονοϊό από το παιδί. Έχετε τέτοια τηλεφωνήματα? Όχι, το αντίστροφο έχω, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί να με πάρουν να μου πούν ότι κολλήσαμε από το παιδί. Βέβαια, υπάρχουν παιδιά έφηβοι οι οποίοι έχουν και οι γονείς βρέθηκαν αρνητικοί, διότι αμέσως τους συμβούλευσαν να κάνουν όλοι το τεστ και βρέθηκαν όλοι αρνητικοί. Ωραία. Πάμε τώρα και στην περίπτωση που κάνουν το τεστ οι γονείς και βρεθεί θετικό το παιδί. Τι συμβουλεύετε από εκεί πέρα? Από μόνος του παιδιού μες στο σπίτι, πώς? Χρειάζεται μια φροντίδα? Αν είναι μικρό, ενώ κάτω των 14, ας πούμε. Σωστό. Περισσότερο απομονώνω τους ενήλικες, γιατί το παιδί είναι δύσκολο να το απομονώσει. Θα πρέπει να είναι σε ένα δωμάτιο, αν είναι εφικτό, διότι πολλοί γονείς δεν έχουν και δεύτερο δωμάτιο για το παιδί, ναι, αν έχουν δύο παιδιά ή τρία. Και να απομονώσουν το παιδί σε ένα δωμάτιο και κάποιος από μέσα, η μητέρα κατά κανόνα, θα πρέπει με προφυλάξεις, με όλους τους κανόνες υγιεινής, από χλωρίνες, γάντια, μάσκες κλπ, να προστατεύει και να συντηρεί το παιδί και να το παρακολουθεί. Συνήθως τα παιδιά δεν νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Εάν κρίνουμε από τα επιδημιολογικά δεδομένα της Αμερικής που είχαν την πρώτο κύμα της πανδημίας, έλεγαν ότι οι ενήλικες νοσηλεύονται περίπου σε ένα ποσοστό 8 με 10% από αυτούς που νοσούν, ενώ για τα παιδιά είναι 1 με 2% που θα αναγκαστούν να νοσηλευθούν. Άρα το ποσοστό των παιδιών που θα χρειαστεί νοσηλεία είναι μικρό. Και ευτυχώς μέχρι στιγμής πιστεύω ότι χοντρικά, άμα μπορώ να υπολογίσω, σε όλη την Ελλάδα να έχουν νοσηλευτεί 300 παιδιά. Αυτά το έχουν ξεπεράσει όλα, παρά το γεγονός ότι ένα ή δύο είχαν και υποκείμενο νόσημα, καρδιοπάθεια ή κάτι άλλο, τα οποία το ξεπέρασαν. Ναι. Όταν μιλάμε για βαρύτητα στα παιδιά, δεν προέρχεται κατά κανόνα από αυτό καθ' αυτό τον κορονοϊό τη στιγμή που νοσεί. Ναι. Δηλαδή, εάν ένα παιδί σήμερα έχει πυρετό και το παρακολουθήσουμε, θα περάσει μια εβδομάδα, 10 μέρες, θα το ξεπεράσει. Το ξεπερνάει. Εάν του κάνουμε αντισώματα, έχει αντισώματα για τον κορονοϊό και τη δεύτερη ή τρίτη εβδομάδα παρουσιάζει αυτό που λέμε το πολυφλεγμονώδες, ορογονώδες φαινόμενο φλεγμονώδες, το τύπου καβασάκι που ονομάζουν στην αρχή, βέβαια δεν είναι καβασάκι, είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε εκεί τα παιδιά βαραίνουν και εκεί τα παιδιά νοσηλεύονται άμεσα, όλα τα παιδιά που θα παρουσιάσουν αυτό το φαινόμενο, και η θνητότητα σε αυτά τα παιδιά είναι πολύ μικρή, είναι 1 στα 160. Βέβαια για καλή μας τύχη στη χώρα μας μέχρι στιγμής, από ό,τι γνωρίζω, έχουν νοσηλευτεί τρία παιδιά με το πολυορογονώδες σύνδρομο, το οποίο όμως το ξεπέρασαν. Να περάσω και στην τελευταία ερώτηση για τα εμβόλια και να σας ρωτήσω πότε βλέπετε να έρχονται εμβόλια για παιδιά και εφήβους. Διότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχουν ξεκινήσει δοκιμές σε παιδιά άνω των 12 ετών και ενδεχομένως κάποια στιγμή αργότερα οι εταιρείες να προχωρήσουν και σε δοκιμές εμβολίων σε παιδιά κάτω των 12 ετών. Τι πληροφορίες έχετε γενικότερα για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ήμουν και πρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών 18 χρόνια, από το 98 μέχρι το 16 που παραιτήθηκα, έχω τεράστια εμπειρία σε αυτό. Αυτό το γεγονός που βγήκε στην επιφάνεια και από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και από τα μέσα ενημέρωσης είναι τελείως λανθασμένο. Δεν υπάρχουν εμβόλια τα οποία είναι δραστικά στα παιδιά ή στους ενήλικες ή στα μεσαία. Μπορεί οι ενήλικες ή τα παιδιά να έχουν μικρότερη απάντηση αντισωματική, αλλά έχουν. Άλλο το ότι δεν έχουν τελείως και άλλο το ότι έχουν, διότι το νοσοποιητικό σύστημα και του παιδιού είναι στην αρχή, δεν έχει έρθει σε επαφή με μικρόβια, γι' αυτό κάνουμε και επαναληπτικές δόσεις η μία μετά την άλλη,
ενώ σε έναν μεσήλικα κάνουμε μία δόση, δύο το πολύ, και στους ενηλικιωμένους στην τρίτη ηλικία κάνουμε πάλι περισσότερες ίσως δόσεις. Ναι, ρωτάνε όπως οι γονείς, κύριε καθηγητά, κάποια στιγμή θα υπάρξουν εμβόλια για τα παιδιά μας, ενώ της παιδιατρικής ηλικίας. Εκεί θα φτάσω. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα τα εμβόλια είναι δραστικά σε όλες τις ηλικίες. Γιατί αυτά τα εμβόλια βγήκαν από 16 ετών της Pfizer και τα άλλα από 18 και πάνω. Βγήκαν καθαρός για λόγους βιασύνης. Εάν ήθελαν να κάνουν κλινική δοκιμή σε παιδιά, και δεν είναι η πρώτη φορά, έχουμε και άλλα εμβόλια, θα σας πω μετά αν θέλετε, που έχει βγει μόνο για εφήβους και δεν υπάρχει στα πολύ μικρά παιδιά. Επομένως, εκείνο το οποίο έβλεπαν οι εταιρείες, έβλεπαν ότι πεθαίνουν και χάνονται ενήλικες. Άρα οπότε κάνανε εκεί τις δοκιμές. Θα χορηγήσουμε. Εάν ήθελαν να πάρουν άδεια για παιδιά, έπρεπε να περάσουν ίσως 2-3 χρόνια, διότι το να βρεις εθελοντές παιδιά είναι τρομερά δύσκολο. Συνεπώς δεν θα μάζευαν τα παιδιά και δεν θα μπορούσαν να βγάλουν την άδεια. Άρα πιο σωστό είναι να πούμε ότι θα αρχίσουν οι δοκιμές σε παιδιά. Ακριβώς. Έκαναν τις κλινικές δοκιμές εσπλεγμένα στους ενήλικες που βρήκαν στην Βραζιλία, στην Αφρική, οπουδήποτε, και εκεί πήραν πολύ γρήγορα την άδεια. Άλλωστε ήσαν ακόμα στις κλινικές μελέτες ψάχνοντας να βρουν παιδιά. Έχουν ξεκινήσει η AstraZeneca από ό,τι ξέρω και η Pfizer το έχει στο πρόγραμμα, άμεσα θα ξεκινήσει. Σε ηλικίες αυτό... από 12 και πάνω όμως, όχι κάτω των 12. Όχι, όχι, μπορεί να τώρα βασικά ναι, γιατί είναι ακριβώς που θα βρουν εθελοντές. Και όσο χαμηλώνουμε τόσο πιο λιγότερο νοσούν και πιο αθώα. Αλλά το θέμα είναι ότι και για το εμβόλιο της μηνυγκίτιδος Β, η Pfizer έχει εμβόλιο το οποίο αρχίζει από 9 ετών και πάνω. Διότι στην Αμερική, όταν ήθελαν να το βγάλουν, ήθελαν να το βγάλουν για να εμβολιάσουν τους εφήβους. Και τι κάνανε, είπανε από 9 και μέχρι 25 θα το δοκιμάσουμε. Το δοκίμασαν, ήταν αποτελεσματικό και το χρησιμοποιούν στους εφήβους. Άλλη εταιρεία έχει και για τα μικρά παιδιά αντίστοιχο εμβόλιο. Η Pfizer τώρα θα το δοκιμάσει, αφού πήρε την πρώτη άδεια να επισπεύσει για να εμβολιάσει τα παιδιά. Όλα δηλαδή αυτά πάνε ανάλογα με τις ανάγκες που έχει μία χώρα και από τι υποφέρει ο πληθυσμός του. Υποφέρει σε αυτή την ηλικία, στην άλλη ηλικία. Εκεί χρειάζεται το φάρμακο ή το εμβόλιο. Εκεί το εγκρίνουμε, εκεί το δίνουμε. Και μια τελική σας εκτίμηση για τους γονείς. Πόσο μακριά το βλέπετε να αρχίσουν λοιπόν εμβολιασμοί να γίνονται σε παιδιά κάτω των 14 ετών ή κάτω των 16 ετών στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, τον άλλο χρόνο. Ναι, πρέπει να πάρουν την κλινική αυτή. Αν κρίνω ότι τα εμβόλια στα παιδιά που έχουμε μέχρι τώρα, όλα τα εμβόλια, 18-20 εμβόλια, πέρασε χρόνος για να παρασκευαστούν και να κυκλοφορήσουν και να γίνουν κλινικές μελέτες από 5 μέχρι 25 χρόνια. Για την ανεμοβλογιά έκανε 25 χρόνια. Για την υπατήτηδα Β έκανε 15. Άρα, βέβαια εκεί υπήρχε και λόγος οικονομικός, διότι χρηματοδοτήσε μόνο η φαρμακευτική εταιρεία το πρόγραμμα της παραγωγής του εμβολίου. Εδώ μπήκαν μέσα οργανισμοί, κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, μπήκαν πολλοί και χρηματοδότησαν. Αλλά το να κάνει μια κλινική μελέτη έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Ξέρετε πόσο στοιχίζει στη Pfizer τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε οι κλινικές μελέτες τις οποίες έκανε για τον κορονοϊό? $44,000 το άτομο. Έκανε σε 44.000 άτομα επί 44. Αυτό καταλαβαίνουν τι ποσοστό βγάζει το κόστος. Και το θέμα δεν είναι μόνο το κόστος, είναι που θα βρει το υλικό. Διότι εύκολο είναι να βρεις εθελοντές 30, 40, 50 ετών. Και άλλο δεν μπορεί να βρεις παιδιά. Άλλο να δώσει μια μάνα το παιδί της και να πει θα το κάνει εθελοντή. Άρα προς το παρόν να το ξεχάσουν οι γονείς. Αλλά είναι, το βλέπω λίγο μακριά. Θα έλεγα σε 2-3 χρόνια θα υπάρξει.